Αυτό είναι το κινητό μου και είναι το iPhone 15 Pro Max. Αυτή τη στιγμή το iPhone 15 Pro Max το έχω στα χέρια μου. Μέχρι και σήμερα 4 μήνες και αυτή είναι η γνώμη μου. Αν 4 μήνες ζητά το τηλέφωνο, έχει όλα αυτά τα πράγματα που λέγανε όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Αν έσπασε, εάν έκανε δαχτυλιές, εάν γρατζούνισε, εάν όλα αυτά που έχετε ακούσει και σας πληροφορώ ότι θα σας καταπλήξει το αποτέλεσμα. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 15 Pro Max 4 μήνες μετά. Έχω αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο στα χέρια μου 4 μήνες και 6 μέρες. Το πήρα το τηλέφωνο 2 Οκτωβρίου στα χέρια μου. Γενικότερα είχα κάνει προπαραγγελία, άργησε να έρθει το τηλέφωνο, όλα αυτά τέλος πάντων που λίγο πολύ ξέρετε στα story και λίγο τι είχε γίνει. Αν δεν έχεις ακολουθήσει στο Instagram για να ξέρεις τι γίνεται, πήγαινε να ακολουθήσεις, θα βρεις link κάτω στην περιγραφή φυσικά και μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και like για να μην χάνεις νέα βίντεο. Και το καμπανάκι. Τώρα, το τηλέφωνο θα το πάρω από την αρχή. Όπως είχα κάνει το βίντεο όταν το πρωτοαγόρασα και σας είχα πει όλες αυτές τις μπαρούφες που λένε, θα τα πάρω όλα από την αρχή και θα δούμε ότι το τηλέφωνο δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα. Ούτε έχει σπάσει η πλάτη και δεν είμαι από τους ανθρώπους που κάνουν φυσικά και την πιο γενική χρήση, έτσι. Και ένα τηλέφωνο το οποίο δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Φυσικά το τηλέφωνο το έχω πάντα μέσα στη διάφανη θήκη την οποία έχω αγοράσει από την αρχή που σας είχα κάνει και βίντεο για θήκες στο TikTok και φυσικά στο Scrooge, που και στο Scrooge πρέπει να πας να ακολουθήσεις. Η θήκη συγκεκριμένα είναι της EASR γιατί πολλοί με έχετε ρωτήσει και είναι μια θήκη η οποία ούτε έχει κυτρινίσει, ούτε είναι μια θήκη η οποία έχει χαλάσει. Φυσικά σας έχω πει πάρα πολλές φορές για τις θήκες τι πρέπει να προσέξετε. Η συγκεκριμένη, ενώ ήταν μια μάρκα την οποία δεν είχα εμπιστοσύνη καθώς είμαι fan Banks αλλά και Spigen, την αγόρασα γιατί η Spigen και η Banks δεν μου είχαν στείλει ακόμα θήκες. Η Spigen δεν είχε και η Banks δεν μου είχε στείλει. Οπότε πήρα μια θήκη γιατί το τηλέφωνο ερχόταν και έπρεπε να πάρω. Το τζαμάκι που φορά φυσικά είναι της Banks, το συγκεκριμένο. Φορούσα της Spigen αλλά έβαλα της Banks γιατί έβγαλε μια φουσκαλίτσα. Βασικά έσπασε και έκανε μετά φουσκαλίτσα και δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τρελαίνα. Οπότε φοράω ένα τζαμάκι της Banks, το οποίο είναι εξαιρετικό για πόλερο στην αφή και φυσικά τη θήκη της EASR. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε περιπετρικά το τηλέφωνο, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά βίντεο, έχω δει και σχόλια, έχω δει και γενικότερα ότι το τηλέφωνο κάνει γύρω-γύρω περιμετρικά δαχτυλιές και βγάζει το χρώμα, λέει, από τα κουμπιά και... Εδώ λερώθηκε. Okay. Και λέει ότι άμα ακουμπήσεις, λέει, το τέτοιο λέξη ξεβάφιλε το μπλε και κάτι τέτοιες ideas. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε. Καταρχάς, το τηλέφωνο στο πλάι, όπως βλέπετε και μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα, δεν έχει κάνει απολύτως καμία γρατζουνιά ή δεν έχει ξεβάψει. Είναι ένα χρώμα το μπλε, το οποίο λέγανε όλοι ότι είναι πάρα πολύ επίφοβο. Η πλάτη είναι πάρα πολύ καλά, όπως βλέπετε. Πίσω οι κάμερες, το κρύσταλλο που έχουν, το κρύσταλλο ζαφύρι, είναι και αυτό πολύ καλά. Τα πλαϊνά του είναι σε άριστη κατάσταση, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και το κινητό είναι αψεγάδιαστο. Ούτε καν κάτω δεν έχει γρατζουνιές από τον φορτιστή, γιατί τα κινητά γενικότερα ξέρετε ότι κάτω είναι λίγο επιρρεπή, δηλαδή κάνουν εύκολα γρατζουνιές. Το συγκεκριμένο δεν έχει ούτε μία γρατζουνιά κάτω. Φυσικά αυτές είναι από την θήκη, το οποίο αν το τρίψεις φεύγουν, δεν είναι κάτι. Είναι βρωμιές της θήκης που έχουν φύγει ήδη. Δεν έχει καν γρατζουνιές γύρω-γύρω από το Type-C. Δεν έχει ξεβάψει πουθενά. Τι λέγανε για τα κουμπιά, ότι κάνουν δαχτυλιές, ότι έχουν πρόβλημα. Δεύτερο πράγμα που γενικότερα υπήρχε φήμη πέραν από το αν σπάει ή αν οτιδήποτε, που με μια θήκη είσαι κομπλέ και δεν έχεις κανένα πρόβλημα, ακόμη και αν σου πέσει το τηλέφωνό σου, με μια θήκη δεν θα πάθει τίποτα. Έτσι. Και όπως είπα, ακόμη και αν σου πέσει το τηλέφωνό σου, όλα καλά, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Φυσικά γιατί έχεις θήκη, έχεις bumpers, έχεις προστατευτικό στην κάμερα, ενώ το δοντάκι που έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Φυσικά έχεις το δοντάκι μπροστά που δεν έχεις κανένα πρόβλημα και το κινητό σου easy peasy δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Δεύτερο πράγμα και η φήμη που υπήρχε γύρω από το iPhone 15 ήταν ότι ζεσθενόταν. Wow. 4 μήνες μετά και δεν έχω κάψει τα δάχτυλά μου. Δείτε τα, είναι μια χαρά. Έτσι.
ούτε κόκκινα, ούτε καμένα, ούτε το δακτυλικό μου έχει καεί, που υπήρχε μια τύπισσα στα social που είχε βγει και έλεγε ότι κάηκαν τα δάχτυλά της και δεν έχει δακτυλικό αποτύπωμα, αυτές τις αηδίες που ακούγαμε. Και γενικότερα ό,τι έχουν πει γύρω από αυτό δεν ισχύει. Το κινητό φυσικά, προσέξτε με τώρα, όταν το φορτίζεις, έτσι, και παίζεις ταυτόχρονα, ναι, θα σε σταθεί. Αλλά όχι στο σημείο το ακραίο που λέγανε ότι δεν μπορείς να το πιάσεις. Το κινητό το είχα πρώτη μέρα φυσικά με την λάθος έκδοση, γιατί είχαν βγάλει ένα update στο τηλέφωνο που λέγανε ότι διορθώνει το thermal throttle που είχε το τηλέφωνο, που ουσιαστικά η Apple αναγνώρισε το πρόβλημα και το διόρθωσε. Εγώ ήμουν από τους χρήστες τους οποίους ήθελα να δοκιμάσω να καταλάβω αν όντως δουλεύει ή όχι. Η Apple σε αυτό το πράγμα είχε πει ότι ήταν κάποιες εκδόσεις, όχι όλες. Η πρώτη φουρνιά που είχε κυκλοφορήσει και το πρώτο bug που είχε γίνει. Η Apple έχει ένα καλό, κάτι το οποίο κάποιες εταιρείες ή πολλές εταιρείες δεν έχουν. Το καλό είναι ότι ακούει τους χρήστες. Και γενικότερα η Apple είναι μια εταιρεία η οποία βγάζει πρώτα μια συσκευή, βλέπει το feedback από τις συσκευές και διορθώνει προβλήματα. Γι' αυτό έχει συνεχόμενα updates. Δεν είναι μια εταιρεία η οποία δεν ξέρει τι θέλει ή δεν ξέρει τι έχει. Φυσικά, άλλη χρήση θα κάνω εγώ, άλλη χρήση θα κάνεις στο κινητό σου. Η Apple δεν μπορεί να ξέρει τι χρήση θα κάνω εγώ ή τι χρήση θα κάνεις εσύ ή τι χρήση θα κάνει ο Tim Cook. Ή όποιοι ψή χρήστης στον κόσμο. Μπορεί εσύ να κάνεις μια απλή χρήση, μπορεί εγώ να είμαι developer, να τρέχω εφαρμογές. Δεν μπορεί να καταλάβει η Apple ποια εφαρμογή θα τρέχω εγώ στο κινητό μου. Φυσικά το κινητό είναι τούμπανο, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Δεν θα συζητήσω το γεγονός ότι multitasking εφαρμογές και ούτω καθεξής τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε και αυτή η φήμη. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ένας χρήστης ο οποίος δεν κλείνω ποτέ. Τις εφαρμογές. Βλέπετε ότι είναι ανοιχτές πάντα και το κινητό δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Είναι μία χαρά. Σε γενικές γραμμές το κινητό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και στο χέρι και στην αφή, γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύτερο. Δεν είναι τόσο βαρύ όσο ήταν το 13 που είχα, ούτε το 14 που είχαμε στην οικογένεια, δεν το είχα εγώ, το είχε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας και το χρησιμοποιούσα. Το τηλέφωνο που είχα κάνει δοκιμές από 13 σε 14 και από 14 σε 15 είναι η μέρα με τη νύχτα. Ακόμη και από το 14 στο 15 η κάμερα είναι έτη φωτός. Και θα μου πείτε τώρα, δεν, ναι, έχει μικροδιαφορές. Κι όμως έχει, ακόμη και στην καθαρότερη εικόνα που βλέπεις, ακόμη και στο αποτέλεσμα στις φωτογραφίες που παίρνεις, ακόμη και στα βίντεο. Τα βάλαμε συγκριτικά με το 14 και όντως έχει διαφορά. Και δεν το λέω ούτε για να σας πείσω να πάρετε το τηλέφωνο, ούτε για κανένα άλλο λόγο. Είμαι αντικειμενικός πάντα και αν είναι κάτι που υπάρχει πρόβλημα θα σας το πω. Απλά δεν μπορώ να ακούω χαζά και βλακίες που προσπαθούν να ρίξουν λάσπη το γεγονός ότι δεν ισχύουν πράγματα. Θα μου πεις τώρα ότι ναι, βγήκε το S24 Ultra, ναι, είναι γρηγορότερο. Ναι, μπράβο στο S24 Ultra. Είναι ένα τηλέφωνο που θα κάνει τη χρήση που θέλεις. Είναι ένα κινητό το οποίο στην καθημερινότητά σου θα σου λύσει τις βασικές σου ανάγκες. Αυτό είναι το θέμα. Εμένα το iPhone μου λύνει τις βασικές μου ανάγκες, γιατί δεν με βάζει να σκέφτομαι. Το τι πρέπει να κάνω, που πρέπει να βάλω, που πρέπει να πάω, που πρέπει να πατήσω, που πρέπει να ψάξω, είναι απλό. Εγώ θέλω κάτι απλό. Ούτε πενάκι, ούτε βιενάκι, ούτε να ψάχνω, ούτε να κάνω, ούτε να πηγαίνω εκεί, ούτε να βαριέμαι στη διαδικασία. Και το γεγονός ότι είναι μια εταιρεία, η Apple, η οποία έχει και το support στον υπερθετικό βαθμό, είναι μια συσκευή η οποία μέχρι και 6 χρόνια, 7-8 χρόνια μετά, θα είναι μια συσκευή η οποία θα έχει ακόμα updates. Θα έχει ακόμα υποστήριξη από την ίδια την εταιρεία. Έτσι. Και γενικότερα είναι μια εταιρεία η οποία θέλει να τα παίρνει, αλλά είναι και μια εταιρεία που δίνει κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, ούτε εξωτερικά έχει πρόβλημα, ούτε οι κάμερες που λέγανε ότι παθαίνουν αυτό το τρεμόπαιγμα υπάρχει θέμα, ούτε υπάρχει πρόβλημα με το thermal throttling, ούτε κανένας απολύτως λόγος να αγχώνεστε και να παθαίνετε αμόνες πιάνει αμόκ γενικότερα. Το κινητό παίζει παιχνίδια κανονικά, το έχω κάνει και παιχνίδιο κονσόλα, έχω δείξει και βίντεο που και πάλι δεν έβαζε θερμοκρασίες. Είχα βάλει Type-C HDMI στην τηλεόραση στην 75, περνούσα την εικόνα από το iPhone στην 75 τηλεόραση. Είχα συνδέσει το controller του PlayStation 5, αυτό είναι το Xbox, αλλά λόγου χάρη. Είχα συνδέσει το PlayStation 5, το DualSense στο iPhone, έπαιζα παιχνίδια. Ενώ ήταν συνδεμένο στη τηλεόραση, οπότε τραβούσε και το HDMI ρεύμα και έδινε και ζεσθενόταν και όλα στη συσκευή. Έπαιζα και ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, έπαιζα ένα παιχνίδι με αυτοκίνητα που είχε και πολύ ψηλά γραφικά και το κινητό δεν έκανε εκεί. Ούτε κόλλησε, ούτε ζεστάθηκε, ούτε έπαθα απολύτως τίποτα. Ξαναλέω,
Το γεγονός ότι ζεσταίνεται μια συσκευή δεν σημαίνει ότι είναι και κακό. Έτσι, είναι μια συσκευή η οποία δεν παίρνει αέρα από πουθενά. Παίρνει όλος ο αέρας που γίνεται μέσα στο τηλέφωνο είναι επαγωγικός. Δηλαδή, η ροή του αέρα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το τηλέφωνο να μην κρατάει θερμοκρασία μέσα του. Λογικό είναι όμως να βγάλει θερμοκρασία το τηλέφωνο. Με κάποιο τρόπο πρέπει να την διαχέει αυτή τη θερμοκρασία για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Οπότε είναι λογικό το κινητό σου να ζεσταίνεται όταν παίζεις παιχνίδια, γιατί χρησιμοποιεί πόρους από το hardware και αρχίζει και ανεβάζει θερμοκρασίες. Και ο υπολογιστής σου ανεβάζει θερμοκρασίες, αλλά έχει μέσα 7 ανεμιστηράκια. Και το πλυντήριο ακόμα, όταν δουλεύει η συσκευή οικιακή στο σπίτι σου, αν βάλεις το χέρι σου από πίσω, επειδή περνάει ρεύμα, το ρεύμα δημιουργεί θερμότητα. Οπότε ζεσταίνεται. Όλες οι συσκευές ζεσταίνονται. Απλά αυτό το ακραίο που λένε ότι δεν μπορείς να το πιάσεις δεν ισχύει. Επίσης, είμαι ένας χρήστης ο οποίος δεν βγάζει ποτέ τη θήκη από το iPhone του, γιατί βαριέμαι να τη βγάζω και να τη βάζω. Και πάντοτε φορτίζω με τη θήκη, ποτέ δεν έχω πρόβλημα, ποτέ δεν έχει ζεσταθεί, ποτέ δεν έχω πάθει πεθέρμανση, ποτέ τίποτα. Επίσης, το κινητό μας έχει ασφάλεια για την υπερθέρμανση, θα σου βγάλει ειδοποίηση. Επίσης, έχει ειδοποίηση για το νερό, αν υπάρχει στη θύρα νερό. Αν βάλεις το Type-C, θα σου γράψει ότι η θύρα σου είναι υγρή, καθάρισε την και μετά χρησιμοποίησε το φορτιστή. Δεν πρόκειται ούτε να καεί, ούτε να πάθει κάτι, θα σου το γράψει σε μήνυμα, θα σε ειδοποιήσει. Το καλοκαίρι θα ζεσταίνεται το τηλέφωνο και θα βγάζει αυτό το σηματάκι, το ότι έχει ζεσταθεί το τηλέφωνο, έχει ανεβάσει θερμοκρασία, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το κάνει αυτό για να κρυώσει ουσιαστικά το κινητό σου, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει πάλι για να μην πάθει κάποιο πρόβλημα. Γιατί στην υπερβολική ζέστη, όταν πιάνει πολλές θερμοκρασίες, μπορεί να ξεκολλήσει κάτι πάνω από την πλακέτα. Οπότε για να αποτρέψω αυτό το πρόβλημα, το κινητό σου βγάζει αυτή την ειδοποίηση, την οποία σου λέει: όπα φίλε, μην χρησιμοποιείς το κινητό σου για τον λόγο ότι έχει ανεβάσει θερμοκρασία. Δεν είναι κακό να συμβαίνει, ξαναλέω, είναι καλό. Απλά η Apple θα σου δώσει όταν πρέπει, όσο πρέπει, αυτό που χρειάζεσαι για να μην συμβεί το αναγκαίο κακό. 4 μήνες μετά λοιπόν με το iPhone 15 Pro Max και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι το καλύτερο iPhone που είχα πιάσει ποτέ στα χέρια μου και δεν τρέπομαι να το πω, γιατί πολλοί λένε ότι είναι ίδιο. Κι όμως δεν είναι. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο είναι Pro Max και είναι ελαφρύτερο σαν Pro. Είναι ένα τηλέφωνο που βάζεις στη τσέπη σου, είναι λεπτότερο σε σχέση με το 13, ξαναλέω έτσι. Δεν έχει το αναξιόπιστο ατσάλι και το προηγούμενο τηλέφωνο, έχει το τιτάνιο. Μ' αρέσει αυτό το matte φινίλισμα, δεν κάνει δαχτυλιές αν το έχεις χωριστήκι που δεν το έχω. Θέλατε τη γνώμη μου, την έχετε. Είναι το καλύτερο τηλέφωνο που έχω δουλέψει. Βασικά να το πω διαφορετικά. Το καλύτερο iPhone που έχω πιάσει μέχρι στιγμή στα χέρια μου. Και έχω πάρει πολλά και έχουν περάσει πολλά από τα χέρια μου. Έτσι, είτε δικά μου, είτε φίλων, είτε χρήσης, είτε όχι. Και γενικότερα είχα και πολλές συσκευές και έχω αλλάξει και πολλές συσκευές. Θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να βγάλει η Apple νέο τηλέφωνο και να μην είναι καλό? Ναι, γιατί σας είχα κάνει βίντεο για το 14 Pro Max, γιατί να μην πάρεις το 14 Pro Max. Γιατί δεν έχει καμία διαφορά το 13 από το 14. Έτσι, το Dynamic Island δεν θεωρώ ότι ήταν μια ανακάλυψη της Apple. Κράζω και λέω την αλήθεια όταν πρέπει. Έτσι, το Dynamic Island το έχω και εγώ στο 15 Pro Max και πραγματικά είναι άχρηστο. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν έχει καμία ουσία να υπάρχει. Θα μπορούσε να είναι notch όπως ήταν πριν, θα μπορούσε να είναι... τρύπα ρε παιδί μου που έχουν τα Android, θα μπορούσε να τα έχουν όλα πίσω από το κινητό μας. Έχουν βάλει το Dynamic Island επίσης σε μεγάλο εύρος του Dynamic Island, δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα. Τώρα, το Dynamic Island δεν είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή δεν είναι όλο αυτό εδώ πέρα το μαύρο, δεν είναι από πέρα ως σφαίρα, έχει μία βούλα εδώ πέρα. Ναι, εδώ είναι η βουλίτσα, ωραία, εδώ. Και από την άλλη πλευρά εδώ πέρα είναι ο αισθητήρας του Face ID, ο οποίος έχει ένα oval σχήμα. Όλο το υπόλοιπο, το τεράστιο αυτό, είναι UI του κινητού. Είναι δηλαδή καστομιά για να είναι ομοιόμορφο και να φαίνεται καλό και ωραίο. Γιατί γενικά, αν το βγάλεις, δεν υπάρχει τρόπος, το μαύρο το περίγραμμα γύρω-γύρω, θα βλέπεις δύο οπές. Μία της κάμερας και μία oval του Face ID. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα, ελπίζω να σε κατατόπισα, έτσι, γιατί ήταν ένα έτσι λίγο πιο συνοπτικό βίντεο, απλά για να σας δείξω το τηλέφωνο μου ζει ακόμα. Ούτε έχει σπάσει, ούτε έχει δαχτυλιές, ούτε έχει ζεσταθεί, ούτε έχει πρόβλημα. Περιμένω επίσης να πας κάτω στα σχόλια οποιαδήποτε ερώτηση έχετε φυσικά και να μου πείτε οποιοδήποτε κάτι το οποίο σας κάνει εντύπωση, κάτι το οποίο δεν σας έχει κάνει εντύπωση, οτιδήποτε να κάνω μια όμορφη συζήτηση, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ στα σχόλια φυσικά να μου πείτε αν σας άρεσε και η περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο και γενικότερα της παρουσίασης του iPhone
15 Pro Max. Περιμένω επίσης να πας κάτω στην περιγραφή και να τσεκάρεις όλα τα λεπτά οποία χρειάζεσαι φυσικά. Και εμείς θα τα δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.